έκανες. Πες μου γιατί το έκανες. Τι σου είχα πει, θυμάσαι? Πάντως στο τέλος φτάνω. Αυτό σου είχα πει. Όχι, δεν είναι δυνατόν, δεν συμβαίνει. Γιατί το έκανες? Μπορεί να ξεχωρίσεις τη μορφή τους μέσα στο πλήθος. Ίσως τους δεις να προσπερνάνε βιαστικά. Πρόσωπα που κάτι σου θυμίζουν. Πρόσωπα γνώριμα. Σαν να κοιτάς τον εαυτό σου σε καθρέφτη. Που όμως έχει σπάσει. Γιατί τα όνειρα έχουν γίνει πια εφιάλτες. Και ο χρόνος κόλλησε μέσα σε μια στιγμή. Μια θολή, ακαθόριστη γραμμή. Που δεν υπάρχει γυρισμός αν προσπεράσεις. Αν παραβείς τη 10η εντολή. Ο κόσμος για καλό ποτέ δεν είναι. Ποτέ δεν θα πει καλή κουβέντα. Όχι μόνο για σένα και για μένα. Για κανένα. Όταν βρίσκουν ένα δύνατο σημείο, σε πατάνε εκεί πάνω. Σε πατάνε μέχρι να λιώσεις. Τους κάνει να αισθάνονται καλύτερα. Ξεχνάνε τα δικά τους. Αυτό είναι ο κόσμος. Από δεξιά, από δεξιά, μαλάκες! Είμαι στα ράτσα με το σνάιπερ, άσε μένα. Τους έχω. Πόρτε το ρε, αρρωστή, πόρτε, νόχετε ρε! Κομμάτια τους κάνεις ρε μαλάκα, με τι βαράς? Μη 60 με βλήματα 7 και 62, τρελό σεξ. Κι άλλοι από αποθήκη. Από αποθήκη! Μου τελειώνουν τα πυρομαχικά ρε μαλάκες. Με τι είσαι? Μην ιούσουμε silencer. Πάρ' τους με το σνάιπερ. Είναι πολύ ρε μαλάκα, δεν βλέπεις, δεν μπορώ. Με ηλίθιε. Σε μια φορά σου είπα να με καλύψεις, ηλίθιε. Τι βαράς ρε μαλάκα? Εγώ την κανάω. Να τσέρχομαι κι εγώ. Περιμένετε ρε μαλάκες, πού πάτε? Άφησα φαΐ στο φούρνο. Κοίτα, τα λεφτά που... μόλις μπορέσω θα στα επιστρέψω. Εντάξει ρε μάνα, εντάξει. Δεν θα βγεις καθόλου? Θα έρθουν τα παιδιά από εδώ. Όλο μέσα κάθεστε. Δεν πειράζει, βγαίνεις εσύ για όλους. Τι σημαίνει αυτό? Έλα, παράτατο αυτό το πράγμα. Έχεις κάτι να μου πεις? Τέλος πάντων, επειδή έχω αργήσει θα έχω το κινητό ανοιχτό, αν χρειαστείς κάτι. Έκανε πράκτης και έγινε καλός ο Μιχαλάκης. Ρε εσύ, αυτή την τελευταία την πιτσιρίκα την τράβηξες? Όλες τις τραβάω. Σιγά μη την τράβαγες. Τι λέει, τίποτα? Μια χαρά είναι. Για φέρε να ελέγξω. Αστέρι πιτσιρίκα, Παίξε ρε τώρα κι ας την παρλά. Έχουν μια γκόμενες. Μέρες είχα να τη δω τη μάνα σου, ρε. Ωραία γκόμενα, Άκου τι λέει ο μαλάκας. Γιατί ρε κακό είναι να πούμε? Ότι ωραία γκόμενα είπα. Τη δικιά μου την έχεις δει, έχει κρεμάσει να βυζεί 2 μέτρα να πούμε, μέχρι το πάτωμα. Ναι, δικιά σου. Βυζάρα. Σκάσε ρε μαλάκα, για τη μάνα του μιλάς. Ναι, ρε μαλάκα, για τη μάνα του μιλάω και αφού αυτόν τον κόφτη τη νοιάζει να πούμε σένα. Άντε με πιάσω στόμα μου και τη δικιά σου, 100 κιλά φάλαινα να πούμε. Κόφτε για τη μάνα μου, έτσι τώρα. Κόφτε τώρα μαλάκες με τις μανάδες μια ώρα να πούμε. Ωραία γκόμενα. Φαντάζομαι όταν ήσουν μικρός όλη μέρα στο βυζί θα ήσουν, Πολύ ωραία γκόμενα. Από ό,τι λένε στη γειτονιά, καρδιές δεν χαλάει. Ούτε τα παπούτσια της δεν προλάβει να βγάλει. Πολύ γρήγορη. Έτσι λένε δηλαδή. Κόφτω ρε μαλάκα, άντε γαμίσου. Yes! Καλός, αλλά απρόσεκτος ο Μιχαλάκης. Σαν κολόψαρο τσιμπάει. Θα σου πω. Έλα με το μικρό καθάρισα. Για έλα εσύ να σε περάσουν ένα χεράκι. Θα σου δώσω το βρακί σου να το φάσεις. Ναι, σίγουρα. Ξεκόλα ρε μαλάκα να πούμε τσιμπάς. Τι με νοιάζει εμένα τι κάνει η μάνα σου. Χειριστήριο. Καλημέρα, γόρι μου. Καλημέρα. Τόσο καιρό δεν έχεις βαρεθεί. Πόσο ακόμα. Πέντε μήνες πάει αυτό. Τι περιμένεις, να σε σκοτώσει? Τελευταία φορά ήταν χθες. Δεν πρόκειται να τον ξαναδώ. Το έχεις ξαναπεί. Το εννοώ. Ναι, και τις άλλες το εννοούσες. Ρε μάνα. Δεν αντέχω άλλο, ρε Μιχάλη. Δεν αντέχω. Το ξύλο, την ξεφτύλα. Και επιτάνει και ο κόσμος. Τα βλέμματά τους, τα κουτσομπολιά τους πίσω από την πλάτη μου. Δεν αντέχω. Μην νοιάζεσαι για αυτούς. Καλό για κανένα δεν λένε. Και πιο πολύ από όλους εσένα. Εσένα δεν αντέχω να με βλέπεις έτσι. Σε ντρέπομαι, ρε Μιχάλη. Σε ντρέπομαι. Άρε μάνα. Holy king caused my skin to crawl away from everything. In a cotton mouth, in a cotton mouth, quick across the water brain. Καταλάβες. Το πάτε του λέω εντάξει. Ούτε ασφάλεια, ούτε ένσημα, ούτε τίποτα. Οι βενζίνες δικές μου και 3 γύρω την ώρα. Εντάξει, εντάξει. 8 ώρες την ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα, ε. Οκ. Okay. Αλλά μια φορά τη βδομάδα θα κάθεσαι να σε πηδάω. Έτσι είναι. 5 μέρες την εβδομάδα με πηδάς εσύ, μια μέρα θα σε πηδάω εγώ. Κυρίσου, βε. Τι να πει, μωρέ, ο Καραγκιός έμεινε με το στόμα ανοιχτό να πούμε. Ρε, εσύ μόνο η φθορά από το παπί να πούμε παραπάνω βγαίνει. Καλά, και ο δικός μας γιατί κάθεται. Ξέρω γιατί κάθεται, γιατί με θύμα κάθεται. Γεια. Yeah. Καλώ ήρθατε. Την κουβέντα σου είχαμε. Τι έγινε, πώς πήγε? Εδώ έλεγα στο φίλο μου τον Πιλάκο, σε τι καλή δουλειά με στείλε το κολλητάρι μου. Εντάξει, ρε, τα βρήκατε. Τι να βρούμε, ρε Μιχαλάκη, πλάκα μου κάνεις με 3 ευρώ την ώρα. Ρε βλακά, για τις βενζίνες είναι αυτά. Τα φράκανα από τα μπουρμπουάρ. Άσε ρε που θα περιμένουν να βγάλω λεφτά από τα ρέστα. Άμα ακούσει και τι του είπε. Όχ. Τι του πες? Βαριέμαι να τα ξαναλέω. Να πάω να γαμηθεί του είπε. Σοβαρά μιλάς? Καλά, ρε, εσύ δεν ζήτησε να στείλω. Τι είναι αυτό που κάνεις? Τι έκανα, ρε, σιγά να πούμε. Τι έκανες, ρε Μίτσο? Σε στέλνω και τους βρίζεις. Το αφεντικό μου είναι στο κάτω-κάτω, ρε μαλάκα, δουλεύω εκεί. Σιγά τη δουλειά, ρε Μιχαλάκη. Και τι φοβάσαι, μη σε διώξει και χαλάσει η καριέρα σου ως πακετάς? Άσε να πούτε με σφαίρες σε διώχνει. Άλλο δούλος σαν και εσένα που θα βρει. Δούλος, μαλάκα, Μιχαλάκη, ο δούλος. Ήλωτας. Α πούμε, Μιχαλή, τώρα χωρίς πλάκα, έτσι σοβαρά. Τα 3 ευρώ στα δίνει καθαρά ή έχεις και τίποτα κρατήσεις? Όχι, ρε, του κολλάει. Ξεφτυλώσιμο, μαλακομπουκώσιμο. Κομπλέ τον έχει. Ξεφτυλώσιμο, ρε μαλάκα. Να, μαλάκα. Αντεγάμι σου. Πόσο όμορφη. Δεν θα το πιστέψεις. Είμαι στην κούνια ακόμα. Και έρχεσαι. Με ένα άσπρο φουστάνι και να με σηκώνεις. Να σκέφτομαι πόσο όμορφη μάνα έχω. Γι' αυτό... Ο μπαμπάς γι' αυτό έφυγε. Δεν μπορούσε να βλέπει τους άλλους να σε κοιτάζουν όπως σε κοιτάζανε. Η ζήλια του δεν άντεξε. Γι' αυτό έφυγε. So I speak to you in red. 'Cause my words get in my way. Smoke the whole thing to my hand and feel it wash away. 'Cause I can't take any more of this. I wanna come apart and dig myself a little inside your pressure. Πολύ καζωμένος σε βλέπω. Καμιά ζώνη να βάλεις. Τα μάξιλα του σκοτωμού το πας. Ναι. Τι. Άσε. Παίξε το παιχνίδι σου. Sorry. Πού ρε Μάικλ, να βγούμε, φάγα τον κόσμο να σε βρω ρε φίλε. Τι έγινε, τι λέει. Ωραίο κομμενάκι, Καλά χαλάρωσα, αγόρι μου, δεν είναι για τα κυβικά σου, Τι ήθελες. Ναι, λοιπόν. Το χάρι που έχει το Honda του 4, τον θυμάσαι. Το θυμάμαι. Έβγαλε αυτοκίνητο και δίνει το μηχανάκι. Πήγα τον ευρύκα να πούμε και μου ζητάει το δίχτυο και μια χιλιαρούνα. Πούμε και να κάνουμε τράμπα. Ρε μάγκα, είναι τρελή ευκαιρία σου, λέω. Πούμε και εκεί πάνω σε σκέφτηκα. Ξέρεις. Δηλαδή, μην άγχος, λέγω. Μου σταυρό στο χέρι να πω, θα στα δώσω. Άμα μπορείς και εσύ, βέβαια, έτσι δεν είναι. Τι λέει, ρε, πας καλά, 1.000 ευρώ. Δεν τα έχω. Έλα, ρε μάγκα τώρα που δεν έχεις να πούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύει. Ρε φίλε, δεν θα στα φάω. Μια εξυπηρέτηση να πούμε, 1-2 μήνες να κάνεις υπομονή, θα στα δώσω. Να σου πω. Ακούς. Όποτε θες, το Honda δικό σου, ρε φίλε. Και ξέρεις, εσύ και τι μονοπακί δεν είναι τους κάνουν. Μιλάμε, ψαμίγες πέφτουνε πάνω τους γκόμενες. Καλά, ρε φίλε. Σκέψου το πάντως, Είναι ευκαιρία, όμως το φάει κανένας άλλος. Πριν που... κάτι είπες. Ναι, κάτι είπα. Κοίτα, sorry, Ραν. Τελείωνα το underground. Ξέρεις, εκεί που σε κυνηγάνε όλοι μπάτς και πρέπει να πεδείξεις τη γέφυρα, γι' αυτό δεν. Το έχεις παίξει το underground. Εσύ φαντάζομαι άπειρες φορές. Ναι. Και πάντα φτάνω στο τέλος. Εσύ ποιο παίζεις? Κανένα. Κανένα? Τι λες ρε, όλη μέρα εδώ μέσα και δεν... Πουλάω, αλλά δεν κάνω χρήση. Σιγά ρε, το λες σαν ναρκωτικά ξέρω εγώ. Γιατί δεν είναι. Περισσότερους αποβλακωμένους βλέπω εδώ από ό,τι στην Ομόνια. Ναι, οκ. Αλλά εκείνη είναι εξαρτημένα που με... Εγώ δεν... Και εσύ όλη μέρα εδώ δεν είσαι. Ναι. Πεινάς. Να φας, ξέρεις. Φαγητό. Θες. Με αυτόν τον τύπο, τον Δημήτρη, γιατί κάνεις παρέα. Δεν σου γεμίσει το μάτι, Μαλάκας είναι. Και αυτός και ο άλλος, πώς τον λένε. Ο Βασίλης. Ναι, αυτός. Κολόπεδα. Μπα. Δείχνουν έτσι. Μια χαρά είναι. Από μικρά συνέχεια μαζί είμαστε. Ξέρεις, ίδιο σχολείο, ίδια γειτονιά. Μόνο στρατό χωρίσαμε. Χολιτάρια. Σπουδαίοι κολλητοί, ρε Μιχάλη. Μοιάζει λίγο με τη Λάρα Κρόφτ. Από το Tomb Raider. Στο χαρακτήρα περισσότερο. Και είναι καλό αυτό. Ναι, ρε. Πολύ καλό είναι. Οι γονείς της είναι Άγγλοι αριστοκράτες που έχουν πεθάνει και αυτή είναι. Δεν έχεις κοπέλα, έτσι δεν είναι. Τι σχέση έχει τώρα αυτό. Πες ρε, έχεις. Πάντως δείχνεις σαν τύπος που δεν έχει. Και είναι καλό αυτό. Για μένα ναι, μια χαρά είναι. Μες στα τζατζίκια είσαι, σκουπίσου, loverboy. Είναι όμορφη. Λέω, αυτή που βγαίνεις είναι όμορφη. Να την προσέχεις σαν τα μάτια σου. Θα την προσέχω. Τι έγινε, τις δουλεύεις που βγαίνω εγώ και μένεις εσύ μέσα. Μπα, καθόλου. Ας μείνω κι εγώ λίγο μέσα. Να περάσεις καλά. Για πες. Κούκλος. Εντάξει. Να σου πω. Πήγαινε να πάρεις κάτι για σένα. Δεν μπορώ, βρε Μιχάλη. Μαμά, σταμάτα. Τόσα χρόνια εσύ με φροντίζεις. Άσε να κάνω κι εγώ κάτι για σένα. Ευχαριστώ. Δεν φαντάζομαι να μου πεις σημαδί. Away from every evil thing. Look at him! In a cotton mouth. In a cotton mouth. Quick across the water brain. Τι έγινε, ρε? Για έλα μου που θέλω να σου δείξω. Έλα. Έλα, μαλάκα, να δεις τι σου έχω. Έλα να δεις. Κοίτα. Είναι αυτό, ρε μαλάκα, που δεν βρήκες. Μου το φέρω ο Άι Βασίλης. Κουστάρεις, Κοίτα εδώ. Πραγματικό πράγμα. Που είσαι τις μαλακίες στα παιχνίδια. Τι λες, ρε μαλάκα? Κοίτα να δεις την γλυκά που το κάνει. Ωραία, πούστη μου! Σχετικά απλά, Λέγε, ρε μαλάκα, πού τη βρήκες? Άσε, ρε, που τη βρήκα τώρα. Να σου πω. Κοίτα εδώ. Είσαι. Τι λες, ρε μαλάκα? Μέσα, ρε μαλάκα, καρά μέσα, ρε πούστη. Έλα, τον μπούλο τότε την κανά. Άσε την σου λέω, έλα, φέρε λίγο, ρε. Κάτσε μου, ρε μαλάκα. Μωρέ μαλάκα τώρα. Ο Βασίλης. Ποιος τον εγαμάει, μωρέ το Βασίλη? Έλα, φύγαμε. Μιχάλη, άνοιξε, είμαι στο μπάνιο. Μιχάλη. Βρε Μιχάλη, πού είσαι? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πέρασε. Ο φίλος του Μιχάλη, ο Βασίλης. Το ξέρω. Δεν είναι εδώ. Άκουσα κουδούνι πριν. Πρέπει να πέρασε ο τρίτος της παρέας και να τον πήρε. Ο Δημήτρης, ναι. Μήπως σας είπανε που πήγανε? Μπα, όχι. Ούτε που κατάλαβα πως φύγανε. Ήμουνα στο μπάνιο. Μήπως θέλεις να περάσεις? Δεν θα αργήσει ο Μιχάλης. Πέρασε. Εσύ τιμωρούσες τον εαυτό σου. Σαν να ήταν κακό που είσαι όμορφη. Από τότε που έφυγε ο μπαμπάς, όλο με μαλάκες πήγαινες και έπληκες. Με κάτι τύπους που στο έπαιζαν σκληρή και καλά. Νόμιζες ότι αυτοί θα μπορούσαν. Θα μπορούσαν να μην δώσουν σημασία στην ομορφιά σου. Ότι δεν θα σε ζήλευαν. Τους χειρότερους μαλάκες πήγαινες και έπληκες. Δική σου. Και πρόσεχε γιατί κλουτσάει σαν γαϊδούρι, Τι? Ρε Μίτσο, άμα είναι για τα φράγκα... Ποια φράγκα, ρε Μάικλ? Είπα τίποτα για φράγκα? Μ' άκουσες να λέω εγώ τίποτα για φράγκα? Λοιπόν, θα ρίξεις τώρα ή να την κάνουμε? Είσαι καλά, ρε μαλάκα? Τι λες, ρε μαλάκα, φέρε και τις άλλες φέρες. Κράτα τη, ρε. Τι? Του γέρου μου είναι που τον έχει πιάσει μια περίοδος καύλα να γίνει κυνηγός. Ούτε που θα καταλάβει το λύπη, στο πατάρι την είχε. Τι, ρε? Ρε Μίτσο, σίγουρα θα μπορέσεις να μου τα επιστρέψεις. Τι να σου επιστρέψω, ρε? Τα φράγκα, ρε. Ρε μαλάκα, σου είπα 2-3 μηνάκια, μα κάνεις υπομονή, θα στα δώσω. Μια εξυπηρέτηση είναι. Και να σου πω κάτι, ρε φίλε, άμα είναι να χαλάσουμε τις καρδιές μας και καθόλου μην μου τα δίνεις. Εντάξει, ρε παιδί μου, πω. Θα στα δώσω. απόγευμα που έφυγες δεν σε κατάλαβα. Ήρθε ο Μίτσος. Με πήρε και φύγαμε ξαφνικά. Λίγο μετά αφού του έφυγες, ήρθε αυτός ο φίλος σου, ο Βασίλης. Σας έψαχνε. Κάθισε λίγο μήπως ερχόσασταν. Πού ήσουνα? Έξω. Δεν μου λες, αυτός ο Βασίλης τι άνθρωπος είναι? Τι άνθρωπος ρε, μα άνθρωπος γιατί? Τίποτα, τίποτα. Μαμά! Μαμά! Swept out through the cracks beneath the door. Holier than thou, surrender and execute. Τι να κάνει το Βασίλης, γαμάει. Saw the trapdoor in the sun. Mama, Mama. Μαμά σου είναι αυτό. Όμορφη είναι. Τύχη μου γαμό! Πέντε αναπάτες βρήκα ρε Μάικλ, τι τρέχει να πούμε. Μου φάγανε το 50 φίλε. Όχι ρε ακούστε μου. Πού ρε? Πήγα να γαμώ πακέτο σε μια κολογειτονιά και όταν κατέβηκα έλειπε. Τα άφησες σε κλείδο εδώ? Ας πρόσεχες μαλάκα. Τίποτα, τίποτα. Θα φάω φύσιμα. 50 έρχονται κάθε μέρα και του ζητάνε δουλειά. Χοντρό πακέτο φίλε. Μαλάκα, τα 1000 μου πώς μπορείς να μου τα βρεις τώρα? Τι είναι αυτά που λες, ρε Μάικλ, να πούμε? Δεν έχω. Σου είπα, σε κάνα 2 μήνες. Τι να κάνω, κορέ, πού στείλω τώρα? Η μάνα σου δεν έχει να σου δώσει. Τι λες, ρε Μαλάκα, τώρα σοβαρά μιλάς? Και στο σπίτι εγώ τσουντάρω. Ρε ο Βασίλης. Άσε μωρέ με το μαλακισμένο, να πούμε, όλο στα γούστα είναι. Προχθές μου κάνε τράκα για τσιγάρα. Κάτι από αυτό με τις τράπεζες, να πούμε, με τα δάνεια, τηλεφωνήματα, τέτοια δεν παίζει? Τίποτα δεν παίζει. Θέλω χαρτιά από την εφορία. Ρε Σιμίτσο, πούλα τη ρε μαλάκα τη μηχανή. Και ό,τι παραπάνω από τα 1000 ευρώ το σύρε, φίλε. Ούτε για πλάκα, Μιχαλάκη, αυτό μην το ξαναπείς. Η μηχανή θα μείνει εδώ που είναι. Άμα θες, πουλά την καραμπίνα του γέρου. Δεν φτάνει, ρε μαλάκα. Και τι να σου κάνω εγώ που δεν φτάνει? Τη μηχανή δεν στη δίνω. Και τι να κάνω, γορεπούστη μου, να πούμε? Ας πρόσεχες, ρε μαλάκα. Αφήνεις το παπί ξεκλείδωτο, να πούμε, και έρχεσαι εδώ και μου αρχίζει τον πρόλογο. Πώς ξεγιέσαι έτσι τώρα? Μια χαρά ξεγιέμαι, φίλε. Άντε, και φεύγω γιατί έχω και δουλειές. Κάτσε, ρε μαλάκα, να πούμε. Παραγνωριστήκαμε, νομίζω, Άντε, μαλακισμένο. Επειδή είσαι θύμα, θα την πληρώσω εγώ. Άμα θες φάκα, πήγαινε στη μάνα σου, ρε, και πες της, αφού το κάνει που το κάνει, να μην το δίνει τσάμπα. Άντε, μαλακισμένο. Θα σε γαμίσω, ρε μαλάκα, θα σε γαμίσω. Πώς είναι μαλακισμένο? Τι σου λέω, ρε μαλακισμένο? Μαλακισμένο. Θα σου γαμίσω, ρε μαλάκα. Θα σε γαμίσω, ρε μαλάκα. Θα σε γαμίσω, ρε μαλάκα. Θα σε σκοτώσω, ρε μαλάκα, θα σε σκοτώσω. Σταμάτα! Μαλακίσω, ρε. Πάρε την κολομηχανή και μη σε ξαναδώ μπροστά μου. Και θα δεις τι έχει να γίνει. Θα δεις τι έχει να γίνει. Σε γαμίσω, μαλακισμένο. Τα χάλια σου έχεις. Σίγουρος είσαι, έτσι? Μην έρθεις σε καμιά ώρα και μ' αρχίσεις άλλα. Ούτε είναι τίποτα κλεμμένο να είμαι και έρθει κανένας και μου ζητάει τα ρέστα. Καλώς. Και πόσα είπαμε? 300? 500. Ω, ναι, μωρέ, 500, το ξέχασα. Μη βλέπεις που ποτέ δεν στο είπα. Με πονούσαν αυτά που λέγανε για σένα. Στο σχολείο ακόμα όταν ήμουνα. Με πονούσανε. Αλλά δεν ήθελα να το ξέρεις. Να νιώθεις άσχημα. Ήταν δύσκολο. Αλλά μια χαρά τα καταφέρναμε, έτσι δεν είναι? Εγώ το μόνο που ήθελα είναι να είσαι ευτυχισμένη. Χαρούμενη. Τι έγινε, δεν θα μου πεις? Με ποιον μάλωσες? Ο καινούριος γκόμενός καλός είναι. Ή θα έχουμε πάλι ξύλο και κλάματα? Μη μιλάς έτσι. Συγγνώμη. Κάποια προβλήματα. Θα περάσουν, αγόρι μου. Όλα περνάνε. Μάλωσα με τον κολλητό μου. Το Βασίλη. Τον άλλο, το Δημήτρη. Έτσι είναι. Ακόμα και οι κολλητοί φίλοι τσακώνονται καμιά φορά. Μη στεναχωριέσαι. Θα τα βρείτε. Εσύ έφταιγες ή εκείνος? Και δυο. Και δυο φτάμε. Όταν ηρεμήσεις, θα πας να του μιλήσεις και θα τα βρείτε. Όλα θα πάνε καλά. Όλα καλά. Τίποτα δεν είναι αυτά. Σ' αγαπάω. Holy king caused my skin to crawl away from every evil thing. In a cotton mouth, in a cotton mouth, quick across the water brain. Stars rise on the face of the water. Quiet comes on the wing of a lark. Call out in an old-time holler. Γεια. Τι έγινε, που χτύπησες έτσι? Άστο τώρα αυτό. Πέρασες καθόλου από εδώ, Δημητρής? Έχω κάτι να το επιστρέψω. Με αυτό να πλακωθήκατε. Εκείνος τα ίδια χάλια είχε. Πες ρε παιδί μου τώρα, πέρασες καθόλου από εδώ? Ήρθε και έφυγε. Άφησε αυτό για σένα. Είπε ότι θα σε ενδιαφέρει πολύ. Σελίδα με homemade πορνό δεν είναι αυτό? Πάω στο δικό μου πίσω. Παράτα με! Περίμενε ρε παιδάκι μου, τι έγινε! Τι πήγες και έκανες? Σε ρωτάω τι πήγες και έκανες! Με τον φίλο μου! Θα στο έλεγα. Πότε γαμώ την τύχη μου, πότε θα μου το έλεγες! Θα στο έλεγα. Σε βγάλω στο κλαρί αυτή τη φορά, αγαπητικός. Σ' όλο τον πλανήτη βλέπουν πως σε πηδάει ο κόμενος. Τι λες? Στο ίντερνετ. Όλες σου οι τρυφέρες στιγμές με τον Βασίλη. Και έλεγες ότι σε νοιάζει ο κόσμος, ε. Και αυτά που σου σέρνουνε λίγα είναι. Αλλά τώρα θα δεις που είναι τσόντα δημόσιας χρήσης. Αριόλα, σε συγχαίνομαι. Θα σου το έλεγα. Πώς ρε μάνα? Έλα ρε μάνα, πού είσαι? Εδώ μέσα είσαι? Μάνα, άνοιξε μου. Έλα, άνοιξε μου. Συγγνώμη. Συγγνώμη ρε μάνα, εγώ δεν ήθελα να... Έλα, άνοιξε μου. Θα φύγουμε από εδώ. Θα πάμε αλλού να μείνουμε. Γι' αυτό με τις φωτογραφίες. Μη στεναχωριέσαι εσύ. Εγώ θα βρω τρόπο να τις σβήσω. Άνοιξε μου, έλα. Άνοιξε μου, έλα. Για μένα το κάναμε. Για μένα το κάνανε, δεν το κάνανε για σένα. Επειδή πλακώθηκα με τον Δημήτρη. Αυτός της έβαλε τις φωτογραφίες εκεί. Άνοιξε μου. Μάνα, άνοιξέ μου! Άνοιξέ μου! Άνοιξέ μου, να σπάσω την πόρτα! Όχι ρε μάνα! Όχι ρε μάνα! Όχι ρε μάνα! Όχι ρε μάνα! Όχι ρε μαμά! Τι έκανες ρε μαμά! Έλα ρε μαμά, σήκω! Έλα ρε μαμά! Μαμά! Καλέσατε το σπίτι της Θάλειας και του Μιχάλη. Εάν θέλετε να μας αφήσετε κάποιο μήνυμα, μιλήστε μετά το σήμα του τηλεφωνητή. Αλλιώς, καλέστε αργότερα. Μιχαλάκη, πήρα να μάθω πώς σου φάνηκε το πρώτο επεισόδιο, ρε. Καλό, ε. Αστέρι, κύριε Θάλια. Λίγα χρόνια νεότερη και θα έκανε καριέρα. Άντε, σε αφήνω τώρα. Α, και πού σε? Όπου να είναι κυκλοφορεί το sequel, δεν να έχεις το νου σου. Hardcore, όχι μαλαχίες. Ένα παιχνίδι εξόντωσης είναι. Παιχνίδι εξόντωσης. Με νεκρούς και τραυματίες. Πάω, μάνα. Πάω να τελειώσω το παιχνίδι. Ήρθε η ώρα τους. Τελείωσαν και προσβολές. Και τα κουτσομπολιά. Όλα. Εσύ θα περιμένεις εδώ. Δεν θα αργήσω. Vicious of thoughts altogether vain, haunted by battles lost, still living on Indian land. I clap my dirty hands, given over to self and left to own devices of quaking in the person. At the bottom of the sea, iniquity goes down like water. I have been starstruck by a finger in the sand. Spoken behind the lines. It is the storm that brought me in. όλα καλά, ναι. Τι έκανες? Πες μου γιατί το έκανες. Τι σου είχα πει, θυμάσαι? Όχι, όχι. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει. Γιατί το έκανες? Πάντως στο τέλος φτάνω. Αυτό σου είχα πει. Your memory, and diamonds and pearls. I'll be sailing Saint Lucia on the ocean breeze with the moon. For company in your bedroom, you keep an iron cage where a blackbird sings her freedom song. For you. They sing.